Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Και πάλι μαζί, με τη χάρη του Χριστού, στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού, στην εκπομπή όπου εσείς μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας, τις απόψεις σας, τις διαφωνίες σας, τις κρίσεις σας, την διεύθυνση που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, και εμείς με τη χάρη του Χριστού απαντάμε μόνο και πάντοτε μόνο από το Λόγο του Θεού. Συνεχίζουμε σήμερα με την δεύτερη ερώτηση της αγαπητής Κέτης, η οποία είναι η εξής. Είναι η γλωσσολαλιά, δηλαδή οι ξένες γλώσσες που μιλάει ο πιστός, στο μοναδικό σημείο ότι κάποιος έχει βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, ή μήπως υπάρχουν και άλλα σημεία? Αγαπητοί φίλοι και φίλες, στην ερώτηση αυτή και πάλι μέσα από το Λόγο του Θεού θα δούμε ότι είναι το μοναδικό σημείο για να καταλάβουμε αν κάποιος έχει βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο και φωτιά. Το Πνεύμα το Άγιο δεν έρχεται στον άνθρωπο αναισθήτως και αοράτος, αλλά είναι γραμμένο ότι «εν τεσσεσκάτες ημέρες θέλω χέι από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και θέλουσι προφητεύσει ίσας και οι θυγατέρες σας, και οι νεανίσκοι σας θέλουσι διοράσεις, και οι πρεσβύτεροι σας θέλουσι ενυπνιαστεί ενύπνια». Είναι λοιπόν η έκχυση του Αγίου Πνεύματος, η οποία έλαβε χώρα για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα την 50η ημέρα αφότου αναισθήθη ο Χριστός, και έλαβε χώρα ως εξής. «Και εφάνισαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσεως πυρός, και εκάθισεν επί ένα έκαστον αυτών, και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και έρχεσαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσει, ώστε οι κατοικούντες στα Ιεροσόλυμα, άνδρες ευλαβείς, από παντός έθνους κάτω από τον ουρανό, όταν άκουσαν αυτούς να μιλάνε γλώσσες, συνεταράχθησαν και εξεπλήττοντο και θαύμαζαν, λέγοντες: αυτοί όλοι δεν είναι Γαλιλαίοι? Και εμείς πώς ακούμε καθένας από μας στη δική μας διάλεκτο τα λόγια τους? Ακούμε αυτούς να λαλούν στις γλώσσες μας τα μεγαλεία του Θεού». Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο σημείο όπου αργότερα επανελήφθη και επιβεβαιώθη σαν μοναδικό σημείο πλήρωσης Πνεύματος Αγίου, όταν αποφάσισε ο Θεός να αποκαλύψει στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν είναι μόνο για τους Ιουδαίους ή τους Ισραηλίτες, όπως μέχρι τότε ήταν και νόμιζαν ο Μωσαϊκός νόμος, αλλά τώρα το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι για όλα τα έθνη και ιδιαιτέρως για τα έθνη. Και έτσι ο Θεός με ένα θαυμαστό τρόπο οδήγησε τον Απόστολο Πέτρο στο σπίτι ενός εκατόνταρχου του Κορνήλιου, όπου ήταν μαζεμένοι όλοι οι ευσεβείς και ευλαβείς στρατιώτες και συγγενείς του, και εκεί, αφού ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε «Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο», η Γραφή λέει ότι ενώ ακόμη ελάλη ο Πέτρος τους λόγους τούτους, το κήρυγμά του δηλαδή, «επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας σου ακούοντας, και εξεπλάγησαν και εκπεριτομείς πιστοί όσοι ήλθαν μαζί με τον Πέτρο, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθηκε επί τα έθνη, και πώς το συνεπέραναν και ήσαν βέβαιοι ότι η δωρεά του Πνεύματος του Αγίου εξεχύθη επί τα έθνη, διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν». Και όταν τον κάλεσαν
η αδελφή του το Πέτρο στα Ιεροσόλυμα να απολογηθεί γιατί πήγε και συνεκάθισε με εθνικούς, ο Απόστολος Πέτρος είπε ότι το Πνεύμα το Άγιο με οδήγησε, και ενώ ήρχισε να λαλώ τα περί της Βασιλείας των Ουρανών και τα περί του ονόματος του Ιησού Χριστού, το Πνεύμα το Άγιο επήλθενε επ' αυτούς, καθώς και εφ' ημάς καταρχάς. Και τότε νεθυμήθην των λόγων του Κυρίου ότι έλεγεν ότι ο Ιωάννης μεν εμβάφτισε εν ύδατι, σεις όλμος θέλετε βαφτιστεί εν Πνεύματι Αγίω. Εάν λοιπόν ο Θεός έδωκεν εις αυτούς την ίσιν μερίδα νόσκης ημάς, διότι επίστευσαν εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν, εγώ ποιος ήμουνα να μπορέσω να εμποδίσω το Θεό. Το κύριο σε αυτό χαρακτηριστικό, σε αυτά τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου ήταν, και ενώ ήρθε να λαλώ, το Πνεύμα το Άγιο επήλθε επ' αυτούς, καθώς και εφ' ημάς καταρχάς. Άρα λοιπόν, δεν είδε να έρχονται γλώσσες πυρός επάνω σε αυτούς τους 120 που περίμεναν στο ανώγιο της Πεντηκοστής για να λάβουν την επαγγελία που ο Ιησούς Χριστός τους υποσχέθηκε, την επαγγελία του Πατρός, αλλά εκείνο το οποίο έγινε καταρχάς ήταν στη συνέχεια. Αφού εφάνισαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε πυρός, τότε επλήστησαν, λέει η Γραφή, άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν, επειδή επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν. Άρα λοιπόν η βεβαιότης εκ του σημείου της βαφτίσεως του Πνεύματος του Αγίου είναι ότι το σημείο είναι να μιλάει ο άνθρωπος ξένες γλώσσες και να προφητεύει. Αλλά και αργότερα, όταν ο Απόστολος Παύλος έφτασε στην Έφεσο και εκεί βρήκε κάποιους μαθητάς οι οποίοι γνώριζαν τα περί του Ιησού Χριστού, τους ερώτησε «Ελάβατε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε?» Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ή το απαραίτητον, αφενός μεν και απολύτως φυσιολογικό για όλους τους πιστεύοντες. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει μια πολύ απλή ερώτηση, αλλά είναι τόσο κατατοπιστή και για μας. Ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστεύσατε? Και απάντησαν, αλλά ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε. Οι μαθητές αυτοί, στην Έφεσο, οι οποίοι είχαν διδαχθεί το Λόγο του Θεού από τον Απολό, ο οποίος ήταν ζέον κατά το Πνεύμα, ο οποίος όμως δεν ήξερε τα περί Πνεύματος Αγίου, αλλά ήξερε τα περί του ονόματος του Ιησού Χριστού και μόνο για το βάφτισμα του Ιωάννου, το βάφτισμα της μετανοίας, και όχι για το βάφτισμα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού προς άφεση αμαρτιών, που είναι το βάφτισμα της σωτηρίας. Αυτοί λοιπόν οι μαθητές απάντησαν στην Έφεσο στον Παύλο στην ερώτησή του αν έλαβαν Πνεύμα Άγιο αφού επίστευσαν, αλλά ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο να ακούσαμε. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, εις τι λοιπόν εβαφτίστητε? Δεν εβαφτίστητε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος κατά την εντολή του Χριστού? Πώς λέτε λοιπόν ότι ούτε Πνεύμα Άγιο αν υπάρχει γνωρίζουμε? Και εκείνοι απάντησαν, μόνο το βάφτισμα του Ιωάννου γνωρίζουμε. Δεν έχουμε βαφτιστεί δηλαδή στο όνομα του Χριστού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, άρα γι' αυτό δεν γνωρίζουμε περί Πνεύματος Αγίου. Και είπε ο Παύλος, ο Ιωάννης μεν εβάφτισε βάφτισμα μετανοίας, λέγον προς τον λαόν να πιστεύσωσιν εις τον ερχόμενον με ταυτόν του τέστην εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε εβαφτίστησαν οι μαθητές εκείνοι που έλαβαν το Λόγο του Θεού από τον Απολό εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και αφού στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος επέθηκεν επάνω τους τα σχήρας του, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς και λάλουν γλώσσας και προφήτευον. Και πάλι το σημείο του να μιλήσουμε γλώσσες και να προφητεύουμε είναι ότι λαμβάνει κάποιος τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και επί το Λόγο του Κυρίου βαφτίζεται στο Πνεύμα το Άγιο. Μία ερώτηση η οποία είναι κοινή είναι
εμείς που δεν έχουμε λάβει πνεύμα, που δεν έχουμε βαφτιστεί εν πνεύματι Αγίου, δηλαδή πιο απλά, εμείς που δεν μιλάμε γλώσσες, δεν έχουμε πνεύμα Άγιο. Θυμάμαι ένας αδελφός Ευαγγελικός, όπου ως γνωστόν οι Ευαγγελικοί δέχονται το Πνεύμα το Άγιο, αλλά δεν μπορούν να δεχθούν και να πιστέψουν τη βάφτιση εν πνεύματι Αγίου και πυρή, και μάλιστα το σημείο του να μιλήσει ο χριστιανός ξένες γλώσσες, όχι όλοι, αλλά πάρα πολλοί, πολλοί από τους αδελφούς μας τους Ευαγγελικούς. Ρώτησε κάποιον αδελφό, κάποιος γέροντας, Άγιος άνθρωπος του Θεού, τι μου χρειάζεται το να μιλάω ξένες γλώσσες, αφού έχω κατά το λόγο του Κυρίου την υπερέχουσα οδό που είναι η αγάπη. Και ο αδελφός, βλέποντας τον αγιασμό, ο νέος αδελφός, τον αγιασμό του γέροντα Ευαγγελικού, του είπε πολύ ταπεινά, αγαπητέ αδελφέ, δεν ξέρω, αλλά είμαι βέβαιος ότι αν πας εσύ να προσευχηθείς, ο Θεός θα σου φανερώσει γιατί είναι απαραίτητο να πληστείς Πνεύματος Αγίου και να έχεις το σημείο του να μιλάς ξένες γλώσσες και να προφητεύεις. Ο αδελφός, ο γέροντας, ο Ευαγγελικός, Άγιος άνθρωπος όπως είπαμε του Θεού, άκουσε, δεν είχε αντίρρηση και έφυγε. Με έκπληξη, μετά από ένα αρκετά ικανό χρονικό διάστημα, 2-3 μήνες, τον επισκέφθηκε πάλι το νέο ο γέροντας αδελφός μας και του είπε, τώρα ξέρω και δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις εσύ. Και ζήτησε βέβαια ο νεότερος γιατί ήταν αυτό που τον βεβαίωσε, και του είπε ότι είδα ένα ενύπνιο, είδα ότι ήμουν ένα μικρό παιδί στο χωριό μου και βρέθηκα στο σπίτι του πατέρα μου. Εκεί στο σπίτι του πατέρα μου στο χωριό μου είχαμε ένα πηγάδι το οποίο ήταν πολύ πολύτιμο, χρησιμότατο και πολύτιμο για όλη την οικογένεια και για όλη τη συγγένεια, γιατί μέσα από αυτό το πηγάδι πίναμε νερό, πλαινόμαστε και το χρησιμοποιούσαμε τελικά για την επιβίωσή μας. Θυμάμαι ότι ο πατέρας μου, που είχε την ευθύνη του πηγαδιού, ήταν πάρα πολύ προσεκτικός, το σκέπαζε με μεγάλη προσοχή για να μην πέσει μέσα, να μην πέσουν μέσα ζώα, καμιά γάτα, σκύλος, ή να μην πέσουν βρωμιές μέσα, γιατί το χρειαζόμαστε να ήταν πολύ καθαρό το νερό. Στο ενύπνιό μου λοιπόν, όταν βρέθηκα εγώ εκεί, είδα ότι το πηγάδι ήταν ξεσκέπαστο. Και όπως ήμουν μικρός, με αγωνία έτρεξα να δω μήπως έχει λερωθεί το νερό, και πράγματι, κοιτώντας μέσα, είδα το νερό να είναι ολόβρωμο. Είχαν πέσει του κόσμου οι βρωμιές μέσα και μια θλίψη πλημμύρισε την καρδιά μου. Και σκεφτόμουν πώς να το καθαρίσω. Και δεν έβρισκα τον τρόπο. Ούτε με ντενεκέ μπορούσα να ρίξω, γιατί δεν καθαρίζει το πηγάδι. Ούτε δίχτυ είχα μεγάλο για να το καταφέρω. Και έμεινα απογοητευμένος και κοίταζα το βρώμικο πηγάδι. Και τότε σκέφτηκα και προσευχήθηκα και είπα, Χριστέ μου, καθάρισε το εσύ. Σήκωσα, μάλιστα, είπε επιλέξει το βλέμμα μου στον ουρανό και είπα, Χριστέ μου, μόνο εσύ μπορείς να το καθαρίσεις. Και ξαφνικά άκουσα ένα θόρυβο μέσα από το ποτάμι, μέσα από το πηγάδι, και έστρεψα το βλέμμα μου κάτω και είδα το νερό να φουσκώνει. Είναι μια ωραία έκφραση που σημαίνει ότι ανεβαίνει το νερό. Να φουσκώνει, να φουσκώνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ξεχυλίζει, να υπερχυλίζει, και με το πρώτο υπερχύλισμα το νερό έγινε κατακάθαρο. Τώρα κατάλαβα, συνεχίζει ο γέροντας, τι σημαίνει να πληστείς Πνεύματος Αγίου, τι σημαίνει ποταμί υδατος ζώντος θέλου συρρεύσει εκ της κοιλίας σας, που λέει ο Χριστός για όσους επρόκειτο να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο. Και συνεχίζει. Αυτό το ποτήρι έχει νερό, και ο αναγεννημένος όταν αναγεννάται, όταν ο Χριστός τον αναγεννήσει, τον αναγεννάει με το Λόγο του τον Άγιο και το Πνεύμα το Άγιο, και έχει ο αναγεννημένος Πνεύμα Άγιο, γι' αυτό έχει και τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου με την αναγέννηση, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης και εγκράτεια. Δεν έχει όμως κάτι, ενώ έχει Πνεύμα Άγιο. Δεν έχει την πλήρωση.
δεν γίνεται πηγή υδατοζώντος. Δεν βγαίνουν από μέσα ρέοντα ύδατα. Ο άνθρωπος λοιπόν που βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο γίνεται πηγή και βγαίνουν από εδώ και το νερό αυτό από μόνο του θαυματουργά, μυστηριακά πλημμυρίζει και ξεχυλίζει και όταν ο άνθρωπος πληρούται Πνεύματος Αγίου αγιάζεται, παίρνει δύναμη, καθαρίζεται, το αποκαλύπτει ο Θεός, το λόγο του, το θέλημά του, τα μέλλοντα. Είναι ένα θαύμα που πάρα πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού λέγει ότι εν τες εσχάτες ημέρες στέλω εκχέη επί του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν. Και όσοι έχουν αυτή την πείρα της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου γνωρίζουν τι σημαίνει δύναμης, έρχεται η δύναμη του Θεού και τι να πω τώρα, πληρώνει με δύναμη ο Θεός το σώμα του ανθρώπου και βγαίνουν μέσα από το στόμα του ανθρώπου γλώσσες αγνώριστες, γλώσσες ξένες σαν ύδατα ζώντα. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι η γλωσσολαγιά λοιπόν είναι το σημείο και δεν υπάρχει άλλο, αν και θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει η αλλαγή του ανθρώπου. Όταν λέγει η Γραφή το Πνεύμα το Άγιο ήρθε στο Σαούλ, τον οποίο ο Θεός έχρισε βασιλιά, έγινε άλλος άνθρωπος. Και εγώ εκ πείρας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, μικρής πείρας, μπορώ να πω ότι ήμουνα 4 χρόνια αναγεννημένος, διάβαζα το Λόγο του Θεού, αγαπούσα το Λόγο του Θεού, προσευχόμουν και πάντοτε προσευχόμουν και έλεγα «Κύριε, σε παρακαλώ, βάφτισέ με με Πνεύμα Άγιο για να μιλάω ξένες γλώσσες και να ακούω τον Παράκλητο να μιλάει». Το είχα επιθυμήσει, αλλά για 4 χρόνια ήμουνα αναγεννημένος και πραγματικά πιστεύω εκείνα τα χρόνια ότι ήμουνα ζηλωτής όσο μπορούσα και εν πάση περιπτώσει ήμουνα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και αγαπούσα πάρα πολύ τον Χριστό. Όμως ήρθε μια μέρα που ο Κύριος με επισκέφθηκε, το ζητούσα, το πίστευα και με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Θυμάμαι, έμεινα στην προσευχή εκείνη την ημέρα πολλές ώρες. Το στόμα μου μίλαγε γλώσσες πάρα πολλές. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή. Δεν θα κάνω τώρα την ομολογία μου, ίσως κάποια άλλη εκπομπή, αν το ζητήσετε. Και θυμάμαι τη δύναμη που ερχόταν μέσα μου και κοντεύα να σκάσω. Και έλεγα «Χριστέ μου, δεν αντέχω άλλο». Και αμέσως έφευγε και εγώ ησύχασα. Αλλά όταν ξανά πληρωνόμουν με Πνεύμα Άγιο και άρχισα να μίλαγα γλώσσες, πάλι δύναμη σφούντωνε μέσα μου. Βέβαια, εκείνη την ημέρα θυμάμαι ότι εκείνη τη νύχτα, καλύτερα θυμάμαι, δεν μπορούσα να μιλήσω ελληνικά και από την άλλη μέρα ήμουν άλλος άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, αλλά ήμουν άλλος άνθρωπος. Από τότε πολλές φορές έχω πέσει, γιατί είμαστε άνθρωποι, έχω χάσει τη δύναμή μου, έχω κάνει λάθη, έχω κάνει αμαρτίες, αλλά ξέρω ότι όταν θα πάω στο ταμείο μου, στην προσευχή, θα μετανοήσω, θα ζητήσω το αίμα του Χριστού, θα καθαριστώ και όταν θα πληστώ με Πνεύμα Άγιο πάλι θα έρθει δύναμη σε εκείνη που θα με κάνει πάλι άλλο άνθρωπο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ένα ουράνιο δώρο και είναι κρίμα άνθρωποι που αγαπάνε τον Χριστό να μην το δέχονται. Να μην δέχονται αυτό το οποίο προτρέπει ο Θεός. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Και όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει τι σημαίνει δύναμης, γιατί δεν ξέρει παρά μόνο λαμβάνων, και όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει τι σημαίνει πλήρωσης Πνεύματος Αγίου, γιατί δεν ξέρει παρά μόνο λαμβάνων, τότε μπορεί να δώσει όποιες ερμηνείες θέλει. Αλλά όταν γνωρίσει και θα γνωρίσει όταν λάβει,
τότε θα πάρει φωτιά ο Λόγος του Θεού μέσα του, θα ζωντανέψει ο Λόγος του Θεού και θα καταλάβει, όπως λέει, είπαν και οι, στον Κορνήλιο οι αδελφοί, και τότε νεθυμήθην το λόγο του Κυρίου ότι έλεγε ο Ιωάννης μεν εβάφτισεν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαφτιστεί εν πνεύματι Αγίω. Τότε καταλαβαίνεις τι έλεγε ο Χριστός και τι λέει το Ευαγγέλιο. Τώρα αν υπάρχουν άλλα σημεία, λέει η αγαπητή Κέτη, δεν βλέπουμε μέσα από τη γραφή άλλα σημεία που να βεβαιώνουν ότι κάποιος έχει βαφτιστεί με πνεύμα Άγιο. Δεν βλέπουμε άλλα σημεία παρά μόνο τις ξένες γλώσσες και την αλλαγή του ανθρώπου. Την μεγάλη αλλαγή που κάνει το παράκλητο στο πνεύμα της αληθείας στον άνθρωπο όταν τον επισκέπτεται τον Χριστός και τον βαφτίζει εν πνεύματι Αγίω. Σε μία άλλη ερώτηση, αυτοί που δεν δέχονται, όχι δεν έχουν λάβει, αλλά δεν δέχονται το βάφτισμα με πνεύμα Άγιο, το απορρίπτουν, θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Θέλω να ξαναπώ ότι δεν θέλω να πάρω, φοβάμαι το Θεό, να πάρω τη θέση του κριτού. Κριτής είναι ο Χριστός. Άρα λοιπόν δεν θέλω να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, γιατί δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο. Ποιοι θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, ποιοι θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό μόνο ο Χριστός μπορεί να το πει. Εκείνο όμως που μπορώ να πω με τα βεβαιότητα είναι ότι αφού μου δίνει ένα τόσο ωραίο δώρο ο Χριστός, να προσεύχομαι εν πνεύματι Αγίω και πυρή, να με γεμίζει με πνεύμα Άγιο και δύναμη ο Χριστός, δεν θα είμαι πιο ασφαλής για την αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτό που είπε αυτός ο γέροντας ευαγγελικός, τώρα ξέρω ότι με το πνεύμα το Άγιο καθαρίστηκε, καθαρίζεται ο άνθρωπος, όπως όταν το νερό ανέβλησε καθαρίστηκε άμεσα το πηγάδι μου. Το πνεύμα το Άγιο λοιπόν είναι ο αγιαστής μας. Και ο Λόγος του Θεού λέει, ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, άνευ του οποίου κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Αν λοιπόν ο Θεός μας έχει δώσει ένα τόσο ωραίο δώρο, την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, που συνεργεί στον αγιασμό μας, αλλά και σε τόσα άλλα πράγματα, δεν είναι κρίμα να λέμε δεν το χρειαζόμαστε? Δεν είναι κρίμα να λέμε δεν είναι και τόσο απαραίτητο? Για μένα προσωπικά, με φόβο Θεού και με τη χάρη του Χριστού, σας λέω ότι είναι ένα από τα ωραιότερα δώρα που μου έχει κάνει ο Θεός. Γιατί είναι δώρο, είναι υπόσχεση, είναι επαγγελία. Γι' αυτό και προτρέπω, στην οικογένειά μου πρότρεπα, αλλά και σε όλη την Εκκλησία και όπου βρεθώ, σε κάθε έναν που αγαπάει τον Χριστό, που ζητάει πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, να εξητήσουμε, γιατί στους ετούντας δίδεται το Πνεύμα το Άγιο, να εξητήσουν, να λάβουν αυτή την όμορφη δωρεά και την τόσο χρήσιμη και θαυμαστή εμπειρία του Πνεύματος του Αγίου. Εγώ λοιπόν θα πω, τελειώνοντας αυτή την ερώτηση, την ερώτηση του Αποστόλου Παύλου, ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστεύσατε? Γιατί δεν λάβατε, αφού είναι δοσμένο μέσα από το Λόγο του Θεού για τους πιστεύοντας, τους ζητούντας και τους πειθαρχούντας το Λόγο του Θεού και τους υπακούοντας το Λόγο του Κυρίου. Και έτσι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με τη χάρη του Χριστού φτάσαμε στο τέλος και της εκπομπής αυτής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σας, για τα email σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που ήταν μαζί μας. Περιμένουμε συνέχεια, περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας και άλλες απορίες σας και άλλες απόψεις σας στη διεύθυνση που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, και εμείς με τη χάρη του Χριστού και πάλι μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Μέχρι τότε σας εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί,
όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.